Ωχ, πεινάω πολύ. Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Φαίνεται η μικρή χρειάζεται βοήθεια. Πρέπει να τη σώσω. Γονή, κάτι έγινε. Έρχομαι κοντά σου. Η γιαγιά είναι εδώ για να βοηθήσει. Τι γίνεται? Ακούω ότι κάποιος ζητάει βοήθεια. Πάω εκεί αμέσως. Έρχομαι. Τι συνέβη? Πεινώ. Ας κάνουμε ένα challenge μαγειρικής. Ήρεμα, προς το παρόν μην αγγίζεις τίποτα. Θέλω νόστιμα pancakes. Θα γίνει. Άνετα, το πράγμα θα με βοηθήσει. Φυσικά, εγγονή. Ποιος εκτός από τη γιαγιά θα σου μαγειρέψει νόστιμα pancakes? Κανείς. Σου τα κάνω από μικρή. Ξέρω τη τέλεια συνταγή απ' έξω. Πόσο νόστιμα μυρίζει! Τα κανονικά pancakes είναι βαρετά. Πράγμα, φέρε μου λίγο κακάο. Τι είναι αυτός ο τρόμος? Σούτα από εδώ! Με αυτό τα pancakes όχι μόνο θα έχουν καλύτερη γεύση, αλλά θα είναι και πιο σκούρα. Έτσι θα γίνουν αμέσως πολύ πιο όμορφα και η κατανάλωσή τους θα είναι πιο ευχάριστη. Το πρώτο pancakes είναι έτοιμο. Συνεχίζω να τηγανίζω. Η Wednesday, όπως πάντα, ακόμα και τα pancakes προσπαθεί να κάνει σκούρα. Τι κάθεσαι? Όντως, ήρθε η ώρα να φτιάξω ένα πολύ νόστιμο pancakes. Θα το έχω και σε ασυνήθιστο χρώμα και ενδιαφέρον σχήμα. Περίεργο, γιατί δεν βγαίνει το μείγμα? Γιατί στο μάτι! Και λοιπόν, είναι κιόλας πολύ νόστιμο! Το γυρίζουμε και τελειώνουμε! Τι χαριτωμένος μονόκερος! Μπράβο σου! Κι εγώ έχω ήδη κάνει ένα ολόκληρο βουνό από pancakes! Βούτυρο από πάνω! Θα είναι επίσης ωραίο να βάλω λίγο σιρόπι σφενδάμου. Το λατρεύει η εγγονή μου. Και τα δικά μου είναι σχεδόν έτοιμα. Θα τα περιχύνω με σιρόπι φράουλας. Πόσο ανατριχιαστικό φαίνεται. Και μερικές αράχνες δεν θα είναι περιττές. Τι εφιάλτης! Α, είναι αληθινές! Καλή όρεξη! Όλα τα pancakes είναι τόσο όμορφα! Ο μονόκερος φαίνεται ο πιο ωραίος! Για να δούμε τι γεύση έχει! Φοβερό! Μου άρεσε πάρα πολύ! Τώρα θα δοκιμάσω τα ιδιαίτερο pancakes της γιαγιάς μου! Είναι όπως πάντα απίστευτα! Αυτή η φορά δεν αποτελεί εξαίρεση! Τα τελευταία pancakes... πόσο τρομερά είναι! Είναι αράχνες! Wednesday, δεν ξέρεις ότι τις φοβάμαι! Θα διώξω αμέσως αυτά τα έντομα από τα pancakes μου! Τώρα μπορώ να μάθω πόσο νόστιμα είναι! Μια χαρά! Πολύ δύσκολο είναι να διαλέξω νικήτρια. Δεν υπάρχουν πιο νόστιμα pancakes από αυτά που ετοίμασε η γιαγιά. Κορίτσια, νίκησα! Τώρα θέλω να μου μαγειρέψετε πατάτες. Αυτό μου αρέσει. Συχνά τηγανίζω πατάτες. Πράγμα, μην ανακατευτείς. Πρέπει να καθαρίσω τις πατάτες. Rainbow, μας ενοχλείς! Τι? Συγγνώμη, δεν άκουγα τίποτα λόγω του τρυπανιού! Θα είμαι πιο προσεκτική στο μέλλον! Τέλος πάντων, οι πατάτες μου είναι ξεφλουδισμένες! Μένει να τις κόψω καλά! Θέλει προσοχή, γιατί οι φέτες πρέπει να είναι λεπτές! Το κατάφερα! Γιατί όμως να μην φτιάξω τηγανιτές πατάτες σε διάφορα χρώματα? Θα είναι πολύ όμορφο και πολύ πρωτότυπο!
Μπράβο σου, Rainbow. Όπως πάντα, με εκπλήσεις με τις ιδέες σου. Είναι ώρα για λάδι. Που χύνεις τόσο πολύ, χρειάζεται λιγότερο. Γιαγιά, ευχαριστώ για τη βοήθειά σου. Η πρώτη παρτίδα είναι έτοιμη. Θα βάλω όμορφα όλες τις φέτες στο πιάτο. Έτσι λοιπόν, ομορφιά! Ήρθε η ώρα να τηγανίσω κι εγώ. Θα προσθέσω λίγο λάδι. Και φυσικά η σόμπα πρέπει να είναι πολύ ζεστή. Τώρα μπορώ να ρίξω πατάτες στο λάδι. Αυτό πρέπει να γίνει προσεκτικά για να μην καείτε. Wednesday, μπορώ να δανειστώ λίγη κέτσαπ από σένα. Σε ευχαριστώ. Τίποτα δεν έχει καλύτερη γεύση από πατάτες με κέτσαπ. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οι πατάτες μου είναι σχεδόν έτοιμες. Θα τις βάλω στο πιάτο. Η εγγονή μου θα χαρεί. Εγώ ήδη χαίρομαι. Τώρα θα σας δείξω τι είναι οι πραγματικές πατάτες τηγανητές. Πράγμα, το μαύρο σπρέι. Ανάθεμα, πάντα ξεχνάω ότι πρέπει να ψεκάσεις από την άλλη πλευρά. Είναι χρωστικές τροφίμων. Τι δειλές που είστε. Φαινόσον τρομακτική. Εντάξει, θα βάψω τις πατάτες μαύρες. Πράγμα, σε ευχαριστώ για τη βοήθεια, πάρε το σπρέι. Τώρα το καθήκον μου είναι να τακτοποιήσω όμορφα τις πατάτες. Είμαι σίγουρη ότι θα κερδίζω αυτόν το γύρο. Προσθέτω κέτσαπ και τέλος. Πόσο όμορφα είναι όλα! Από πού να ξεκινήσω? Ίσως με τις πατάτες της Wednesday. Έκανε πάλι κάτι σκούρο. Ελπίζω να είναι τουλάχιστον νόστιμο. Τις λατρεύω! Είναι τόσο νόστιμες που δεν μπορώ να σταματήσω. Θέλω να τις πάω όλες. Ω, τι κρίμα που οι πατάτες τελείωσαν. Λοιπόν, θα δοκιμάσω τις πατάτες της γιαγιάς. Και αυτές οι πατάτες είναι απίστευτα νόστιμες. Τέλεια! Και μου αρέσουν τόσο πολύ οι πατάτες τηγανητές που είμαι έτοιμη να τις πάω τελείωτα. Το τελευταίο κομμάτι. Ευτυχώς που έμεινε το τρίτο πιάτο με πατάτες. Για να δούμε πόσο νόστιμες είναι. Ναι, δεν είναι μόνο νόστιμες, αλλά και πολύ όμορφες. Θα τις φάω με τη μία. Ωχ, παρά έφαγα. Κρατήστε με, πέφτω. Όλες μας κερδίσαμε. Τι ανατριχιαστικό χέρι έχει η Wednesday. Αυτή τη φορά θέλω ένα μπέργκερ. Ελπίζω να μην με απογοητεύσετε. Θα γίνει. Εύκολα. Δεν έχω μαγειρέψει μπέργκερ, αλλά δεν είναι δύσκολο. Πού είναι το μαχαίρι? Να το. Wednesday, δώστο μου. Αυτό δεν είναι παιχνίδι. Λοιπόν, πρέπει να κόψω το ψωμάκι στη μέση και να τηγανίσω κάθε μισό. Μετά μπορώ να ξεκινήσω το μαγείρεμα της κοτολέτας. Δεν έχει σημασία αν είναι ομοιόμορφη ή όχι. Το κύριο είναι ότι πρέπει να είναι νόστιμη. Και λίγο τυρί δεν βλάπτει ποτέ από πάνω. Και τώρα μπορώ να αρχίσω να μαζεύω το μπέργκερ. Ας μην ξεχάσω το κέτσαπ. Ορίστε, το μπέργκερ είναι έτοιμο. Δεν χρειάζομαι ψωμάκι, πράγμα πιάστο. Ωχ, νομίζω ότι το τρόμαξα, δεν το ήθελα. Όχι άλλο τηγάνι. Δεν πειράζει, θα φτιάξω το γλυκό μου μπέργκερ για τη Σίδη. Σίγουρα θα ενθουσιαστεί. Αντί για ψωμάκι θα χρησιμοποιήσω ένα λαχταριστό ντόνα. Και μέσα θα βάλω πρώτα από όλα λευκή σοκολάτα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα προσθέσω λίγη υγρή καραμέλα. Είναι αρκετά ξινή. Αλλά και πάλι πολύ νόστιμη. Μαρσμέλο και ζελεδάκια σίγουρα δεν θα είναι περιττά. Η Σίντι λατρεύει το σιρόπι φράουλας. Αυτό είναι έτοιμο. Έχει τόση ζάχαρη. Επιβλαβές είναι. Σκοπεύω να ξεπεράσω όλες σας και να φτιάξω κάτι περισσότερο από ένα μπέργκερ. Θα έχει μορφή κεφαλιού. Πρώτα θα τηγανίσω το μπιφτέκι. Θα χρησιμοποιήσω μαύρα ψωμάκια.
Θα βάλω ένα κομμάτι τυρί. Το τυρί πρέπει να κοπεί όπως δείχνω. Θα κάνω δύο τρύπες στο πάνω ψωμάκι. Πράγμα, φέρε μου λίγη μουστάρδα. Μα όχι! Εντάξει, πάρε. Σε ευχαριστώ. Σε αυτές τις τρύπες θα βάλω μουστάρδα. Και έχουμε τη μύτη. Τώρα θα φτιάξω τη γλώσσα από το αγγούρι και την πάνω γνάθο από το δεύτερο κομμάτι τυρί. Πρέπει επίσης να βάλω μια ντομάτα και λίγη κέτσαπ. Απομένει μόνο να βάλω τα μάτια στις οδοντογλυφίδες. Τι ανατριχιαστικό κεφάλι! Είναι έτοιμο να φάει τους πάντες εδώ! Σύντι, διάσου να το φας! Ουάου! Τι ωραία μπέργκερ! Wednesday, πάλι με τρόμαξες! Αλλά το μπέργκερ φαίνεται υπέροχο! Είναι μάτια ζελεδάκια! Είναι τα καλύτερα! Για να δούμε τι γεύση έχει το μπέργκερ! Η ιδέα να το φτιάξει σε σχήμα κεφαλιού είναι τέλεια! Ναι, είναι νόστιμο! Μου αρέσει πολύ! Τέλειο! Και τώρα, για να δούμε τι έχει κάνει η γιαγιά! Γιαγιάκα μου, το μπέργκερ σου είναι νόστιμο, αλλά είναι λίγο απλό! Περίμενα περισσότερα! Ουάου, τι έχει ετοιμάσει η Rainbow! Για να δούμε! Νόστιμο, αλλά είναι γλυκό και εγώ ήθελα να φάω καλά! Η Wednesday κερδίζει! Συγχαρητήρια! Επιτέλους! Αυτή τη φορά διψάω! Εκπλήξτε με ένα κοκτέιλ! Μπορώ να εκπλήξω! Θα γίνει! Κοκτέιλες! Χέρι, μη με ενοχλείς! Λοιπόν, εγγονή, πώς φτιάχνονται αυτά τα σύγχρονα milkshake? Προφανώς πρέπει πρώτα να βάλω γάλα. Αλλά θα είναι καλύτερα αν λιώσω μέσα μια ολόκληρη σοκολάτα. Έτσι, θα σερβίρω το κοκτέιλ κακάο στην επώνυμη κούπα. Ελπίζω η Σίντι θα είναι χαρούμενη. Ξέρω ότι της αρέσει το κακάο. Το κανονικό κακάο είναι βαρετό. Γιατί να μην φτιάξω ένα κοκτέιλ με πιο δύσκολη συνταγή? Πρώτα χρειάζομαι λευκή σοκολάτα. Τι νόστιμη που είναι! Θα λιώσω τα υπόλοιπα στο γάλα. Τώρα λίγη ζάχαρη. Μη βάζεις πολύ. Σίγουρα. Το κυριότερο είναι η γεύση. Τώρα μπορώ να προσθέσω λίγο γάλα. Ελώνηξε! Λερώθηκα λιγάκι. Αλλά δεν πειράζει. Το γάλα είναι νόστιμο, οπότε και εγώ είμαι νόστιμη. Λοιπόν, για να κάνω το milkshake μου πιο λαμπερό, θα προσθέσω λίγη χρωστική τροφίμων. Θα είναι πολύ όμορφο. Ναι, θα ασχοληθώ και με το σερβίρισμα τώρα. Για παράδειγμα, γιατί να μην σερβίρω το milkshake σε ένα διακοσμημένο βάζο? Τι όμορφη και λαμπερή τρούφα! Και πολύ νόστιμη! Τώρα βάζω μέσα το milkshake. Και η σαντιγή σίγουρα δεν θα είναι περιττή. Όλοι τη λατρεύουν, ακόμα και εγώ. Η τελευταία πινελιά είναι τα marshmallow. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε το καλαμάκι. Έτοιμο! Πολύ ωραία, Wednesday. Έχεις μείνει μόνο εσύ. Θα φτιάξω κι εγώ ένα πολύ πρωτότυπο κοκτέιλ. Πρώτον θα είναι σε μια ωραία κούπα κρανίου. Θα τη διακοσμήσω με σιρόπι φράουλας. Ανατριχιαστικό θα είναι. Κοιτάξτε τι ωραίο. Και μέσα ρίχνω το κακάο. Αρέσει πολύ στη Σίντι. Θα το στολίσω όμως με σαντιγί. Οπότε θα είναι λίγο πιο ενδιαφέρον. Έχω και ζελεδάκια νυχτερίδες. Η Σίντι θα το λατρέψει. Έτοιμο. Wednesday, θα ξεκινήσω με το δικό σου milkshake. Φαίνεται τρομακτικό όπως πάντα. Και σίγουρα δεν θα φάω αυτές τις τρομερές νυχτερίδες.
Γευστικό, αλλά μοιάζει με το πιο συνηθισμένο κακάο. Για να δούμε τι έχει ετοιμάσει η γιαγιά. Έχει την πιο χαριτωμένη κούπα ποτέ. Για να δούμε. Και πάλι κακάο. Πω πω, της Rainbow το milkshake φαίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον. Λατρεύω τα marshmallow. Και η τρούχα είναι νόστιμη. Πω πω, είναι ένα πραγματικό κοκτέιλ. Rainbow, νίκησες, πολύ ωραίο. Τέλεια. Μπράβο σου. Κάνε εγγραφή στο Παραρά, γιατί εδώ σε περιμένουν ενδιαφέροντα και αστεία challenge. Τα λέμε σύντομα!